εγώ θα προσέξω το σχολείο. Γιατί μας όλα στο όνομα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστός Ανέστη και νεκρόν, θανάτω θάνατον πατήσας και δείξε της μνήμας η ζωή του χρόνου είμαστε κάτω. Μια φορά και έναν καιρό, δηλαδή πόσα από πριν 15 χρόνια, 10, μαζευόμαστε σε αυτή την ομίγυρη, δηλαδή στην ομιλία αυτή, ας το πω έτσι. Θυμάται ο Τάσος από εκεί και 30 και 40 και 60 μερικές φορές. Και 100 μαζί με τις γυναίκες 120. 60, ναι. Λοιπόν, πριν 30 χρόνια. Πού θέλω να καταλήξω τώρα, 30. Αφού 25-23 χρόνια έχω εγώ. Λοιπόν, 23 χρόνια τον εγγράφω από βίντεο και... Για να τελειώσει τα λεπτά. Έχουμε και τις μνήμες. 30 σίγουρα. Πόσα χρόνια. 12 χρόνια. Λοιπόν. Και εδώ στη... Αλλά... Ο κατάλογος... Ο κατάλογος... των παλαιών... έχει φαίνεται... λήξη, γιατί τουλάχιστον κάποιοι τριανταριά έχουν και παραπάνω, έχουν πάει στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ναι, όταν λίγο καμιά φορά το τέτοιο που τα περνάει ο Βασιλάκης, βλέπω τις ομιλίες και λέω εκείνος, είναι όλοι απόντες από τη ζωή. Να φροντίσεις να μην πας εσύ στην Άνω Ιερουσαλήμ για θα διαλύσεις τελείως μετά. Γιατί όσο είσαι εσύ, βολεύεται. Να φροντίσεις. Θα κάνουμε και εμείς τους λαμπρόβες, θα καθίσεις εκεί καμία. Με λίγα λόγια ρεώνουμε. Λοιπόν, τώρα, επειδή και το θέμα είναι πάλι σαν το προηγούμενο, γιατί αφήσαμε ατελείωτο από τον Ιερό Χρυσόστομο, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Είπα, Άνω Ιερουσαλήμ είναι άνθρωποι. Και είναι μεγάλη δουλειά να είσαι στην Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι από εδώ, θα κλείσεις τα ματάκια σου και πας. Πας. Λοιπόν, αφού άλλωστε και το Άγιο Παΐσιο, καμιά κουσαριά χρόνια και πήγα και τον έβλεπα, συνεχώς. Είτε είχα πρόβλημα, είτε δεν είχα πρόβλημα, πηγαίνω και φυλάγαμε το χέρι. Πιο πολλά χρόνια πριν. Πιο πολλά. 21 που είχε περάσει. Ναι, λέω, πήγαινε και τον έβλεπα 20 χρόνια και εδώ. Ναι, ναι, όχι που έχει φύγει. Α, εγώ ναι. Ναι, ναι, που το λέω. Αντάστηκα, όπως είπες, πριν 20 χρόνια. Ναι, λοιπόν, έφυγε ο Γιώργος και εμείς θα συνεχίσουμε τώρα στο θέμα μας. Γιατί το θυμήθηκα τώρα αυτά και τα είπα, γιατί μία μοναχή στο βιβλίο περί προσευχής που τον ρωτάει, δεν έχω τη δύναμη να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, του λέει. Και λέει ο γέροντας, τόση παιδί μου διεζευμένη, τόση άρρωστη, τόση πεινασμένη, τόση χωρισμένη, η κοινωνία ολόκληρη βογκάει, λέει. Και να μην κάνουμε και ένα σταυρό, την προσευχή μας δηλαδή, για την πονεμένη ανθρωπότητα, λέει. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Λοιπόν,
ξέφραζε, εκδήλωνε στην πράξη βέβαια ο Άγιος Παΐσιος την αγάπη του, την πονεμένη αγάπη για τον κόσμο. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, έχω εδώ μπροστά μου, ότι όλοι οι δίκαιοι, όλοι οι δίκαιοι, συγγνώμη γιατί με συμβαίνει ένας πόνος, και μου κόβει την Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης πονάνε για τον άνθρωπο. Και πονάνε γιατί δεν θέλουν να βλέπουν τον άνθρωπο να είναι έξω από τη μάνδρα του Θεού. Έξω και μακριά από τον Θεό. Και βέβαια κάναμε λόγο, αλλά θα ξανακάνουμε γιατί πριν να συνδέσουμε τα προηγούμενα με τα επόμενα, στο προηγούμενο θέμα, μιλήσαμε για το δίκαιο Μωυσή, τον νομοθέτη, τον μεγάλο νομοθέτη, που ανέβηκε ψηλά στο όρος και όταν κατέβηκε του σύβρε να είναι μακριά από το Θεό, να έχουν προσκυνήσει το Βάαλ, τα είδωλα. Τόσο πολύ πόνεσε που είδε πάνω στο θέμα αυτό της προσκυνήσεως των ειδώλων ότι του φάνηκε ότι ο ίδιος πόναγε για τον εαυτό του και είπε «Εμένα λέει Κύριε, βγάλε με από τον Παράδεισο και βάλε αυτούς τους αποστάτες που έχουν αφήσει το θέλημά σου και λατρεύουν το Βάαλ. Τι το θέλω να μπω εγώ μέσα και να είναι έξω τα αδέρφια μου». Μεγάλος ο πόνος. Εμείς λέμε με τη λογική και με τη γλώσσα ίσως και πολύ πολύ μακριά να αντιλαμβανόμαστε αυτό το λόγο του Αγίου, του Μωυσή του Δικαίου. Γιατί δεν είναι δυνατόν να είμαστε μέσα στην καρδιά για να μετρήσουμε πόσο πόνεσε ο Μωυσής για την αποστασία των Εβραίων. Άμα μου πείτε για μένα θα σας πω, αφού είμαι εγώ αποστάτης, πώς θα καταλάβω τον άλλον που πονάει. Λοιπόν, και είπε ο Μωυσής τότε το περίφημο εκείνο, ας το δέσουμε στο μυαλό μας μέσα. «Ή μεν αφείς αυτής την αμαρτία ή συγχωρείς την αμαρτία αυτή που κάνουνε, λατρεύοντας τα είδωλα, ή δε μη εξάλειψον καμέ εκ της βίβλους, της βίβλου εισέγραψας». Ή αλλιώς πάρε σφουγγάρι και το όνομά μου που τους γράψει στον Παράδεισο επάνω, σβήστο. Ξέρετε αυτό τι σημαίνει απλά. Χωρίς τον άλλο δεν αντέχω να είμαι στον Παράδεισο. Το φανταζόστε για το πράγμα. Δεν αντέχω, δεν θέλω Παράδεισο, δεν μου περνάει ο Παράδεισος χωρίς να έχω και τον άλλο δίπλα μου. Εκεί εδώ να κάνουμε ένα αυτοέλεγχο. Θα ελεγχθούμε όλοι οι δρυμύτατα όλοι μας. Έτσι, πώς το κάνουμε. Ψέματα, πώς λέμε και ψέματα. Χαμπαρίζουμε τον άλλον, τον πονάμε. Γιατί ζει μακριά από τον Θεό. Και επομένως το μνημονεύουμε στην προσευχή μας. Αυτό είναι το θέμα όλο. Πρέπει να μνημονεύεται όλη η ανθρωπότητα στην προσευχή μας. Άσχετα αν είμαστε αμαρτωλοί. Καμία σημασία δεν έχει αυτό. Το ένα είναι η αμαρτία δική μας, είναι δική μας αμαρτία, αλλά η αγάπη του αλλού είναι αγάπη του αλλού. Χρειάζεται, είναι αναγκαία. Χωρίς αυτή δεν ζούμε. Λοιπόν,
πάρε με και εμένα. Ξέγραψε με, λέει Μωυσής. Ο προφήτης Εζεκίλ, όταν είδε τον άγγελο που έστειλε ο Θεός να αξιολοθρεύει το λαό, το λαό του Θεού δηλαδή, λέμε του Θεού, αλλά αποστάτη λαό και πάλι. Ο Ισραηλικός λαός, ο Θεός τον έσωσε από τα βάσανα και όταν τον έσωσε μετά ξαναγύριζε πάλι στην αμαρτία. Στα είδωλα πάλι μας χάρη. Ναι, στα είδωλα. Γιατί το να πέφτει στην αμαρτία και να είσαι στην πίστη σου έχει το νόημά του. Είναι, θα το πούμε και ανθρώπινο. Το να λες ότι φύγε και εσύ από τη μέση, δεν μου χρειάζεσαι, αγκαλιάζω τα είδωλα, αυτό δεν συγχωρείται. Είπε λοιπόν και αυτός με τη σειρά του όταν είδε άγγελο να κατεβαίνει από ψηλά και να εξολοθρεύει, να παίρνει ζωές. Τι είπε? Ήμι Κύριε, ότι εξαλείφεις σύ το κατάλοιπο του Ισραήλ. Αλίμονο Κύριε. Αυτοί έχουν μείνει και εξολοθρεύεις αυτούς που έχουν μείνει. Τότε τι θα απομείνει ώστε να έρθει κοντά σου κατά έναν τρόπο? Και λέγει ακόμα, έλα Κύριε εν κρίση και μη εν θυμώ. Μη το θυμώσω, ελέξεις με. Λέει αλλού, έλα, σε χρειαζόμαστε. Βάλει το χέρι σου έστω και τιμωρητικό, αλλά εν κρίση να έχει μέσα και αγάπη, όχι εξολοθρευτικό. Όχι εξολοθρευτικό. Και ο προφήτης Ερεμίας είπε, ο Ερεμίας το είπε αυτό, πέδευσον ημάς Κύριε πλην εν κρίση, πέδευσέ μας πλην εν κρίση και μη εν θυμώ. Ή να μη ο λιγοστούς ποιήσεις ημάς. Άμα χρησιμοποιήσει ο Κύριος την κρίση τη δικαία, τότε θα μας εξολοθρεύσει. Άμα την κρίση εν αγάπη, δεν θα μας ποιήσει εμάς ο λιγοστούς. Δεν θα μας βγάλει από τη μέση εντελώς. Να μην κανείς. Και όπως διάβαζα σήμερα, χτες το βράδυ, σε ένα βιβλίο ενός συγγραφέως, ο Άγιος Ουλουανός λέει ότι αν υπάρχει η ανθρωπότητα, υπάρχει χάρις εις τις προσευχές των Αγίων. Στο βιβλίο του Αγίου Σιλουανού είναι γραμμένο αυτό. Αν υπάρχει ανθρωπότητα, έστω και με τα κατάντια που έχει, υπάρχει χάρις εις τις προσευχές των Αγίων. Τόση δύναμη έχουν οι προσευχές. Τελείωσε. Από αυτά που είπαμε και αναγνώσαμε από εδώ, αντιλαμβανόμαστε ότι οι δίκαιοι υπέφεραν όταν έβλεπαν το λαό να ξεστρατίζει σε άλλες πίστες, στα είδωλα. Ο άνθρωπος δηλαδή, άνθρωποι ήταν αυτοί, αλλά άνθρωποι του Θεού. Κάνει ένα ερώτημα ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει, λυπούνται οι δίκαιοι και πονάνε για εμάς τους ανθρώπους όταν πέφτουμε άσχημα. Άραγε οι άγγελοι δεν θα αισθάνονται τον ίδιο πόνο. Ασυγκρίτως μεγαλύτερο. Είπαμε την περασμένη φορά ότι ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν και
κλείστηκε ο παράδεισος, έτσι δεν είναι. Και χερουβίμ φύλαγε, λέει, με ρομφαία τον παράδεισο. Έκτοτε, λέει Ιερός Χρυσόστομος, και οι γραφές το λένε εκείνο το πράγμα. Λέει Ιερός Χρυσόστομος ότι κατελείπησε αυτή η πραγματικότητα τους αγγέλους. Δεν ένιωθαν καλά μονάχοι τους στη δόξα του Θεού. Ήθελαν και συντρόφους μαζί να συγχαίρονται στη δόξα και να συμμετέχουν και οι άνθρωποι. Έπεσαν λοιπόν. Από πού, λέει ο Χρυσόστομος, καταλαβαίνουμε ότι ήσαν οι αγγελικές τάξεις. Όλες οι ταξιαρχίες όσες υπάρχουν, όχι για ένας-δύο, μιλάμε για όλο το στερέωμα των αγγέλων. Αισθανόταν πόνο και λύπη για την απουσία μας από τον Παράδεισο. Το γράφει, λέει ο Χρυσόστομος, καθαρά η Αγία Γραφή. Πού το γράφει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Αλλά κοιτάξτε, άλλη καρδιά του Ιερού Χρυσοστόμου, άλλη η δική μας καρδιά και άλλη η δική μας νόηση και ο νους. Του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν καθαρός, είχε πνεύμα Άγιο και έμπαινε μέσα βαθιά. Του Μεγάλου Βασιλείου το ίδιο. Θα μας πει εδώ ο αδερφός ότι έκανε λειτουργία και δεν υπήρχε λειτουργία που να μην την κάνει ο Αγιός Βασίλης, δεν ήτανε, που κατέβαινε τα γεμπνεύα σαν περιστέρι στα αυτήκια του και το φώτιζε. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι τι άλλο θέλει να μας πει ο Κύριος όταν λέει «Χαρά γίνεται ουρανό επί ενία αμαρτωλό μετανοούντι». Για ένα μόνο αμαρτωλό. Επί ενία αμαρτωλό. Για ένα μόνο αμαρτωλό. Τώρα εμείς είμαστε Άγιοι, είμαστε αμαρτωλοί να μετανοήσουμε, συσσαγωγικά μέσα. Το λέω και εννοώ τον εαυτό μου. Όταν ένας αμαρτωλός, λέει, μετανοεί, γίνεται χαρά στον ουρανό. Επί ενία αμαρτωλό μετανοούνται. Το καταλαβαίνει καλά ο ουρανός και με το δικό του τρόπο δοξάζει τον Θεό. Ακριβώς αυτή τη χαρά που προκαλεί, γιατί μετά για τον ανθρώπων που προκαλεί δοξολογία, ακριβώς αυτή τη χαρά ένιωσαν οι άγγελοι και όταν γεννήθηκε ο Κύριος ένιωσαν τη μεγαλύτερη χαρά. Να, ο άνθρωπος θα σωθεί. Δόξα ανυψίστη Θεό και επηγής ειρήνη. Και επηγής ειρήνη. Ένιωσαν, λέει, μεγάλη χαρά οι άγγελοι γιατί κατέβηκε στη γης η ειρήνη. Η πάντα νουν υπερέχουσα αυτή που ξεπερνάει τα όρια της λογικής του ανθρώπου. Αυτή είναι η χαρά των αγγέλων. Επαναλαμβάνω, αν οι δίκαιοι, το τονίζω και το πράγμα, αν οι δίκαιοι λυπούνται υπερβολικά για τα όποια κατάντια του ανθρώπου και όταν βλέπουν να αλλάζουν κατεύθυνση άνθρωποι και γίνονται καλύτεροι, χαίρονται, αλλιώς ζητούν να φύγουν και αυτοί από τον κόσμο, πολύ περισσότερο οι άγγελοι, αισθάνονται τη χαρά και όταν ένας αμαρτωλός μετανοεί. Περνάει από τη λογική μου και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άραγε, τι θα ένιωθε όταν έλεγε «Εγώ και ένας να είναι να κηρύξω, θα κηρύξω». Τον έγιαζε κυρίως το ένα πρόβατο. Το ένα πρόβατο. Να ρωτήσω, εάν ο Θεός θυμώνει, φαντάσου ο άνθρωπος δηλαδή. Αν ο Θεός θυμώνει... Ναι, οργίζεται. Έχουμε δώσει ερμηνεία πάνω σε αυτό. Αυτή είναι μία ανθρώπινη, εντελώς ανθρώπινη έκφραση. Το λέει, γράφει, οργίστη ο Θεός, λέει. Η λέξη οργίστη σημαίνει
αίρη αφαιρεί την χάρη. Και ο άνθρωπος, άμα αφαιρέσει τη χάρη ο Θεός, κουνιέται για τα καλά. Ναι, λέει, ότι έστειλε άγγελο και σκότωνε όμως. Ε? Έστειλε άγγελο και αφαιρούσε ψυχές. Αυτός τις έδωσε. Και ο Ηλίας αφαίρεσε ψυχές. Δεν αφαίρεσε εκεί, 300 τώρα πώς ήταν. Του Βάλ. Λέει, σάσφαξε ο ίδιος. Πάρτους, ναι, ο ίδιος ο Ηλίας. Του έδωσε δικαίωμα. Αυτός έδωσε τη ζωή, άρα σε αυτό δεν αφαιρεί τη ζωή. Γιατί πλανούσαν τον λαό. Βρέσει, δεν αφαιρεί άλλο τη ζωή του ανθρώπου. Πείς, κανείς. Και λέμε γι' αυτό. Και όταν οργίζει ο Θεός, παραδείγματος χάρη, παραχωρεί να περάσουμε κάποιο θυνό. Δεν έχει άλλο νόημα από εκείνο που κάνει ο πατέρας στο παιδί, που του δίνει δύο χαστούκια του παιδιού για να καταλάβει τι έχει κάνει. Αυτό είναι το νόημα έχει. Να και ο Χριστός με τη σικιά που την ξέρανε. Εκεί ήταν για παράδειγμα δικό μας. Βεβαίως. Για να ξέρουμε αν δεν κάνεις και εσύ έργα καλά, σαν τη σικιά είσαι. Θα σε περιμένει το ίδιο. Είναι για παράδειγμα δικό μας. Η σικιά ήταν άψυχο πράγμα. Λοιπόν, επανέρχομαι λοιπόν και λέγω ότι χαίρουν και οι δίκαιοι και οι άγγελοι, αλλά και ο ουρανός ολόκληρος. Ιέ μου, ο αδερφός σου πεθαμένος ήταν, νεκρός είναι, και ανέζησε, και απολωλός και χαμένος και βρέθηκε. Να μην χαρούμε που γύρισε πίσω. Αυτό δεν λέει αυτή η παραβολή. Αυτό λέει αυτή η παραβολή. Αλλά τόσο, με τόσο ωραία χρώματα γραμμένα, τόσο ζωντάνια, σου λέει γύρισε αυτός πίσω. Φαντάσου αλήθεια. Τι θα γίνει στον ουρανό με τη μετάνοια ανθρώπων και μεγάλων αμαρτωλών. Θα πεις τώρα εσύ είναι μικρός αμαρτωλός. Άλλη δουλειά αυτή. Τον εαυτό μου δεν το καταλαβαίνω εύκολα. Τον άλλο το καταλαβαίνω πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Θέλετε κάτι να πείτε, να σταματήσω σε αυτό. Λέω συνήθως εμείς οι άνθρωποι στη λύπη συμπαραστηκόμαστε. Στη χαρά παίρνουμε δρόμο και φεύγουμε. Ζηλεύουμε, κάνουμε. Α, ναι, αυτό είναι μία αλήθεια. Αλλά εξαρτάται. Μπορεί και να συμπαραστέκεσαι στη λύπη, θέλω μου. Άμα σε συγκλονίζει. Ναι, λέω συμπαραστέκεσαι. Στη ναι. Χαρά όμως. Στη χαρά εξαρτάται. Δηλαδή, πώς. Εκεί πάντα υπάρχει. Ο πειρασμός. Υπάρχει. Αυτός είναι ο αγώνας μας. Από το να φθονούμε τον άλλον γιατί προοδεύει 100% είναι το μεγαλύτερο κακό. Άμα το μελατώνει σιγά σιγά το φθόνο, αυτός είναι ο αγώνας. Είναι αγώνας. Τα κουβαλάμε αυτά. Όλοι μας. Όλοι τα κουβαλάμε, τα γκάθια αυτά. Και λέει χριστιανός σημαίνει σιγά σιγά με τη χάρη του. Άμα δεν το καταλαβαίνεις, όταν το βλέπεις και τον ζηλεύεις, αισθάνεσαι καλά. Όχι βέβαια. Όχι, εγώ το λέω καθαρά. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Με συμφέρει να από το αγκάθι να με τρυπάει. Γι' αυτό χρειάζεται να βγει από τη μέση του αγκάθι. Εμένα τρυπάει. Δεν τρυπάει αυτό, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν γεννήθηκε, λέει ο Κύριος, σαρκικός, και κατάλαβαν, αντιλήφθηκαν οι άγγελοι, ότι συμφιλιώθηκε πλέον με τους ανθρώπους ο ουρανός. Με τη γη συμφιλιώθηκε. Διότι αν δεν συμφιλιωνότανε, δεν θα κατέβαινε επί της γης. Όταν είδα λοιπόν το γεγονός της συμφιλιώσεως, αφού έστησαν χορό, έστησαν χορό οι άγγελοι πάνω στη γη, φώναξαν δόξα εν υψίστης, δόξα σε αυτόν που είναι στο ύψος, στον πατέρα και στον Υιό βέβαια που πήρε την απόφαση και στρατό γιο. Αλλά χαρά και στη γη και επί γης ειρήνη, χαρά και στη γη, έγινε και η γη το γεγονός αυτό.
Δεν είμαι ο ουρανός χωρίς τη χαρά. Και για να μάθεις ότι ακριβώς γι' αυτό δοξάζουν το Θεό οι άγγελοι, επειδή έλαβε τα αγαθά του η γη, έλαβε τα αγαθά του η γη, κατέβηκε ο γιος του για να δώσει το δώρο. Λοιπόν, πρόσθεσαν και την αιτία της χαράς οι άγγελοι, εδώ μέσα στην σειραφή λέει, και επί γης ειρήνη λέει. Γι' αυτό το λόγο νιώθουν τη χαρά κυρίως. Μόνοι τους οι άγγελοι στον ουρανό είχαν χαρά. Αλλά πήρα μεγαλύτερη χαρά όταν ο άνθρωπος είδε ότι άνοιξε ο δρόμος της σωτηρίας με τη γέννηση του Κυρίου. Μεγαλύτερη χαρά. Είδες πώς δοξολογούν το Θεό οι άγγελοι για τα ξένα αγαθά. Είπες κάτι προηγούμενος. Για τα ξένα αγαθά δοξολογούν το Θεό περισσότερο από τη δόξα τη δική τους που έχουν από το Θεό. Εδώ να στεκόμαστε λιγάκι. Πόσο δύσκολο είναι. Πόσο η παρατήρηση που κάνει σωστή μας κεντάει, γιατί χαίρεται ο άλλος μέσα, μας τρυπάει. Και εδώ λέει, οι άγγελοι δοξολογούσαν το Θεό και ένιωθαν χαρά περισσότερη όταν είδαν να χαίρονται και έπαιρναν αγαθά οι άνθρωποι κάτω στη γη. Και θα έπαιρναν και αυτοί στο μαντρί του Θεού μέσα. Γιατί τα δικά τους, δικά μας αγαθά οι άγγελοι τα θεωρούν και δικά τους αγαθά. Θέλεις να μάθεις ότι χαιρόντουσαν, και αγαλώντουσαν ακόμη και όταν επρόκειτο να δουν τον Κύριον να ανεβαίνει στους ουρανούς. Χαιρόντουσαν λέει ακόμη περισσότερο όταν είδαν τον Κύριον να ανεβαίνει στους ουρανούς. Πότε το είδαν εμείς όμως, της αναλήψεως. Όταν τον είδαν να ανεβαίνει επάνω, με συνοδεία αγγέλων, τότε πήραν μεγαλύτερη χαρά. Ο λόγος είναι προφανής, ε. Πείτε ότι πήραμε, όταν γεννήθηκε, δόξα ανυψής της Θεού και επί γης η δόξα. Και επί γης η δόξα του Θεού. Τώρα, που τον είδαν τον άνθρωπο να ανεβαίνει, δεν είδανε το Θεό, τον άνθρωπο που είχε προσλάβει ο Κύριος όταν έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος από μέρος. Τώρα ανεβάζει στον ουρανό επάνω το ανθρώπινο σώμα, την ανθρωπότητα ολόκληρη, ολόκληρη ανθρωπότητα. Αυτή την ανθρωπότητα που είπε ευχαριστούμε Κύριε που κατέβηκες και μας έφερε τη σωτηρία στον κόσμο. Αυτή την ανθρωπότητα. Αυτή που έχει την καλή πρόθεση. Όχι τους αργητάς. Οι αργητές είναι αργητές τελείως. Όλους τους καλοπροαίρετους. Άκουσε τον ίδιο τον Χριστό που λέγει ότι διαρκώς ανέβαιναν και κατέβαιναν οι άγγελοι. Ο Χριστός κάπου αλλού λέει ότι συνεχώς ανεβοκατεβαίνουν οι άγγελοι. Πού το είπα, το θυμάσαι. Στον Αθαναήλ. Ότι απάρτη όψεστε τον ουρανό ανεβότα και τις αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας δι' τον Υιό του ανθρώπου. Ξήσε το. Λέει, θα δείτε ότι τώρα το απάρτη, τώρα το μόλις είναι, αλλά το μόλις δεν ισχύει για τον Κύριο, ισχύει για εμάς. Θα δείτε να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν άγγελοι. Για ποιο λόγο? Για τον Κύριο ανεβαίνουν και κατέβαιναν. Γιατί ανέβασε πάνω γύρω στον άνθρωπο, εκδηλώνοντας με αυτό το ανεβοκατέβασμα τη χαρά τους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι, βέβαια σχολιάζοντας το, αυτό που είδε ο προφήτης Ισαΐας, είδε λέει το θρόνο του Θεού και γύρω γύρω το θρόνο του Θεού να πετούν Χερουβίμ, Σεραφείμ, Άγγελοι, Αρχάγγελοι και
να φτερουγίζουν. Και να φτερουγίζουν, λέει, γρήγορα, γρήγορα. Αυτό το γρήγορα, γρήγορα το ερμηνεύει ότι θέλουν να εκφράσουν τη χαρά οι άγγελοι από αυτό που ένιωθα γύρω στον δρόμο του Θεού. Και εδώ τώρα το ανεβοκατέβασμα, ανεβοκατεβαίνουν. Γιατί τι να κάνουμε. Να, εγώ, ο άλλος, έχουμε έναν άγγελο δίπλα μας. Που χαίρει όταν εμείς προκόβουμε. Λυπάται όταν εμείς δεν προκόβουμε. Όταν πέφτουμε. Είναι πάντοτε αυτό που η Εκκλησία λέει. Άγγελο, φύλακα των σωμάτων και των ψυχών ημών. Ανεβοκατέβαινα λοιπόν. Το λέει παρακάτω λοιπόν αυτό που είσαι εσύ. Λέει απάρτη όψαστε τους ουρανούς αναρμένους και τους αγγέλους, τους ουρανούς ανοιχτούς και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου. Επειδή τούτο είναι συνήθεια αυτών που αγαπούν υπερβολικά. Δηλαδή άνθρωποι κάποιον αγαπάνε υπερβολικά. Του δει και άγγελοι υπερβολικά αγαπούσαν τον Δεκίδη τον Θεό και εμάς μας αγαπάνε. Λοιπόν, να μην περιμένουν λέει την κατάλληλη στιγμή αλλά από υπερβολική αγάπη να προλαβαίνουν το ευχάριστο γεγονός. Γι' αυτό κατεβαίνουν, επειδή σπέβδουν να δουν το νέο και παράξενο εκείνο θέαμα. Βιάζονται οι άγγελοι λέει να δουν το παράξενο εκείνο θέαμα. Κατεβαίνουν. Λέει, αν προσέξουν δεν λέει ανεβαίνοντας. Ανεβαίνοντας λέει και μετά λέει κατεβαίνοντας. Που σημαίνει ότι ήταν κατεβασμένοι οι άγγελοι κάτω. Όταν λέει ανεβαίνοντας, ανεβαίνει κανείς αφού προηγούμενος είχε κατεβεί. Και εδώ οι άγγελοι είχαν κατέβει προηγούμενος. Και τώρα που ανεβάζει τον άνθρωπο επάνω, ο Κύριος, αφού λέει τον ανέλαβε ολόκληρο, αυτό σημαίνει ανάληψη, και τον έβαλε στα δεξιά του πατέρα του, ανέβαινε και εκείνοι μαζί. Ανέβαινα και κατέβαινα από τη χαρά τους. Γι' αυτό υπήρχαν άγγελοι παντού και όταν γεννάτο ο Χριστός και όταν ανασθενότανε και σήμερα κατά τη στιγμή της αναλήψεως. Παντού άγγελοι. Παντού άγγελοι. Εδώ έχει συνεχίζουμε να το δούμε λιγάκι. Ιδού γαρ δύο λέγει ενεστήτη λαμπρά που εκδηλώνουν τη χαρά των δια της εμφανίσεως και λέγουν προς μαθητάς, λέει, τώρα μας μεταφέρει στην πράξη της πράξης των Αποστόλων, που την ώρα που ο Κύριος ανέβαινε πάνω, δύο άγγελοι, λέει, με λαμπρά ρούχα, αισθήτα είναι το φόρεμα, με αισθήτα, με φόρεμα λαμπρό, στάθηκαν και έλεγαν στους μαθητάς που ήταν από κάτω, οι άγγελοι έλεγαν, την ώρα που ανέβαινε ο Κύριος επάνω της αναλήψεως, όχι σαν Θεός είπαμε, αλλά ως άνθρωπος, τον άνθρωπο ανέβαζε πάνω ο Κύριος μας. Λέει, τι είπανε, άνδρες Γαλιλαίοι, είπανε οι άγγελοι, που συνόδευα τον Κύριο. Τι εστήκατε, ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών. Ούτως ελεύσετε, όν τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενος των ουρανών. Τι στεκόσαστε και βλέπετε αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε στον ουρανό όπως τον είδατε να ανεβαίνει, πώς τον είδατε να ανεβαίνει. Συνοδεία αγγέλων, εν δόξη και τιμή. Μετά τον πήρε Νεφέλη λέει. Λέει πράξη λένε και Νεφέλη ήρπασε αυτό μετά. Αλλά όταν ανέβαινε συνοδεία αγγέλων. Όπως τον είδατε, έτσι και θα κατέβει. Και τον παρέλαβε και λέει, Νεφέλη, σύννεφο. Κοιτάξτε, αυτό, να έχουμε μια γνώση πάνω σε αυτό. Το σύννεφο είναι σύμβολο του θρόνου του Θεού. Συμβολίζει το θρόνο του Θεού. Ο καθημέρος επί των εφελών. Ναι, αυτό είναι εφέλες, μέσα στις οποίες χάθηκε ο Κύριος, είναι ο θρόνος του Θεού.
γιατί συμβολίζουν οι εφέλες και λένε οι πατέρες ότι ονομάζεται γνώφος αγνωσίας. Από εκεί και πέρα τέρμα η γνώση η ανθρώπινη. Έως εδώ τον βλέπανε. Από εκεί και πέρα χάθηκε. Δεν μπορεί να περάσει βαθιά το μυαλό του ανθρώπινου. Τελείωσε. Είναι αθέατος από εκεί και πέρα. Βλέπουμε από το σύννεφο και μέσα. Όχι. Και ο Κύριος στο θρόνο του επάνω αξιώθηκε ο Ισαΐας και άλλοι Άγιοι, δεν θυμάμαι ποιοι, να δουν το θρόνο του. Αλλά και εκεί, αφού προηγουμένως οπλίστηκαν στην όρασή τους, πήραν επιπλέον δύναμη εξύψους, όπως συνέβη και στη μεταμόρφωση. Εκεί έλαμψα σαν τον ήλιο, αλλά δεν είναι όμοια, ανώ πολύ ανώτερα από τον ήλιο. Εδώ τον ήλιο δεν το βλέπεις άμα το κοιτάξεις. Εκεί ήταν η λάμψη τεράστια. Αλλά οι μαθητές είδαν, γιατί λέει τους, άλλαξε την όραση, αυτό είναι η μεταμόρφωση, τους άλλαξε την όραση και τούτο εδώ πέρα μέσα, ώστε να αντέχει να δει το θέαμα ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης στη μεταμόρφωση. Εδώ λοιπόν τον είδαν στην ανάληψη να ανεβαίνει, εν δόξη και τιμή, συνοδεία αγγέλων και αρχαγγέλων. Και δύο από αυτούς λέει σταθήκανε και μιλήσανε. Ξέρανε τη γλώσσα του Βασίλη. Τη γλώσσα την ξέρανε οι από κάτω. Αυτή την ώρα, άμα θέλει ο Θεός, την ξέρεις τη γλώσσα, καλά καλά. Ξέρεις μια καλά τη γλώσσα. Βέβαια, πώς γίνεται. Όπως ξέρεις τι είναι αυτό που σου δείχνει και τα μηνύματα τα παίρνουν διασακοής οι Άγιοι. Τα παίρνουν εδώ. Μέσα τα παίρνουν τα μηνύματα. Μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά τους τα παίρνουν. Και ό,τι βλέπουν πια είναι θέαμα που δεν είναι ορατό στα μάτια, είναι παθαίνει έκσταση. Βγαίνει έξω από τον εαυτό του. Είδα άνθρωπο προετών 14, λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει γνωρίζω κάποιον άνθρωπο που πριν από 14 χρόνια από τη στιγμή που έγραφε την επιστολή. Τι έγινε με αυτό, ότι τον πήρε λέει κάποιος, τον έβασε τι του ουρανό. Και ήταν ο ίδιος. Και δεν ήξερε λέει, με το σώμα ανέβασε, με το πνεύμα ανέβασε, με τα δυο ανέβασε. Είναι αυτό που λέει, δεν καταλαβαίνε, αλλά όμως έπαιρνε το μήνυμα. Λοιπόν, για να δούμε και τι ώρα είναι, να σας κουράσω. Άρα λοιπόν, ανέβηκε εν δόξη και εν δόξη θα κατέβει ο Κύριος. Όπως ανέβηκε, έτσι και θα κατέβει. Πιο φοβερός βέβαια. Πιο φοβερός. Εκεί είναι το φοβερό πίπτωση. Εκεί είναι φοβερή πίπτωση εδώ. Κριτής, ναι. Και μου κάνει εντύπωση που διαβάζω να προχωρήσω λίγο παρακάτω. Όταν κατέβει λέει ο Κύριος, θα γίνει λέει αρπαγή. Το λέει, το λέει. Ο Απόστολος Παύλος. Στο νεκρόσιμο Απόστολο. Αρπαγισόμεθα. Εν εφέλες. Εις αέρα. Και μέσα τονίζουμε εκεί. Όλοι οι ψάλτες και χοροδίες του ποδίδου δωρεά εκεί νιώθεις κάτι μεγαλείο εκεί μέσα. Εις αέρα λέει, θα μας αρπάξει λέει αυτούς που θα είναι του Κυρίου. Εις αέρα, οι άλλοι θα μείνουν κάτω. Οι άλλοι θα μείνουν κάτω. Γιατί δεν είναι για πάνω, είναι για κάτω οι άλλοι. Παναγία μου Χριστέ. Ούτε θα δω να κάνω. Ναι. Στον αέρα θα μας ανεβάσει ο Κύριος. Συνεχίζει λοιπόν και λέγει εδώ, ας το προσέξουμε λίγο, και εγώ μέχρι που το διάβασα και σήμερα κατάλαβα κάτι που δεν είχα καταλάβει, τι είναι αυτά που λέει εδώ ο Κύριος μας. Και λέει το εξής, τότε που θα αρπαγούν στον αέρα ευρεθίσονται δύο εν μήλωνοι αλήθουσε. Θα βρεθούν λέει δύο γυναίκες να αλέθουν στο μήλο, να έχουν πάει στο μήλο να αλέθουν. Το ξέρεις εσύ, τι σημαίνει αυτό. Η μία γυναίκα θα λέει. Η άλλη θα καθίσει, θα μείνει. Όχι, δεν είναι καλά αυτό, εντάξει, θα το πει παρακάτω, αλλά δίνει ερμηνεία. Δίνει ερμηνεία που δεν την ήξερα, αν την ξέρει θα μας την πεις. Ναι. Λέει, δύο λέει, προσέξτε το αυτό το πράγμα, καλά το ξέρετε, όταν ακούτε, να πηγαίνει το μυαλό. Δύο γυναίκες λέει, θα είναι στο μήλο και θα αλέθουν λέει. Η μία
θα παραλαμβάνετε. Και επίσης, και δύο έσονται επί κλίνης, και δύο γυναίκες θα είναι στο κρεβάτι και θα κοιμώνται, και η μία παραλαμβάνεται και η μία θα αφήνεται. Λοιπόν, δύο από αυτές που θα πηγαίνουν στο μήλο, αυτές θα παραλαμβάνονται και η μία θα αφήνεται. Και οι δύο από αυτές που θα κοιμώνται θα παραλαμβάνονται, μία θα αφήνεται. Λέει, στη μια κατηγορία θα ανήκουν οι φτωχοί. Οι φτωχοί, θα διαβάσω, θα το ακούσετε λιγάκι, λέει, δια του μήλου μας εφανέρωσε όλους εκείνους που ζουν στη φτώχεια. Να το προσέξουμε, να το ξέρουμε και το πράγμα. Και τις ταλαιπωρίες. Ενώ με την κλίνη και την ανάπαυση δηλώνει όλους εκείνους που είναι στα πλούτη και στις τιμές. Δηλαδή οι μισοί θα σωθούν. Ε? Οι μισοί θα σωθούν. Βεβαίως και μερικοί από αυτούς θα σωθούν. Οι μισοί λέω, λέει ένας στους δύο, ξέρω εγώ. Ένας στους δύο λέει. Ναι, αλλά και πλούσιοι θα σωθούν. Και οι άνθρωποι τιμόμενοι. Ο Άγιος Κωνσταντίνος τι ήταν. Ο Άγιος Κωνσταντίνος τι ήταν. Ναι, πλούτη και με τιμές. Λοιπόν, και επειδή ήθελε να καταστήσει γνωστό. Συγγνώμη, πού περιγράφεται αυτό, πού περιγράφεται αυτό που διαβάζεις τώρα. Πρέπει να είναι στο 16ο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο που μιλάει πώς θα γίνει η δεύτερη παρουσία, Κύριε. Και εκεί λέει, θα δείτε αυτό, θα δείτε το άλλο, θα δείτε το άλλο. Και αναφέρει και αυτό το κομματάκι εδώ πέρα. Στο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιο. Ή 13-16 είναι. Ή 13 κεφάλαιο 16. Άλλο όχι. Γιατί αναφέρει και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ τότε. Ναι, όλα. Είναι μοιρασμένο το κεφάλαιο αυτό σε δύο κομμάτια. Ένα μέχρι την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και από εκεί πέρα δεύτερη παρουσία. Αυτό είναι από εκεί κάτω αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, να το ξαναπούμε, μας μείνει στο μυαλό. Μου έκανε εντύπωση σήμερα το πρωί το κατάλαβα. Περίμενα για να πάω στον γιατρό στο κέντρο υγείας και είχα πάρει και το μαζί και το διάβασα. Λοιπόν, και λέει δύο γυναίκες θα πηγαίνουν στο μήλο να αλέσουν. Προφανώς οι γυναίκες συμβολίζουν τη φτωχολογιά και μία θα μείνει. Άρα, όχι επειδή είμαι φτωχός θα πάω στον παράδεισο, ούτε επειδή είμαι πλούσιος θα καταδικαστώ εντελώς. Γιατί ο Αβραάμ ήταν πλούσιος. Και σκόρπισε τα καθά του. Και πολλοί άλλοι. Έτσι. Άρα ο παράδεισος είναι από όλους μέσα, από όλα τις ποιότητες των ανθρώπων. Έτσι. Προχωράω λίγο παρακάτω για να προλάβουμε και τελειώνει και όλος. Λοιπόν, θα αναλυφθεί. Ένας λέει, και εξ αυτών, μια στιγμή εδώ για να το συνδέσουμε, και επειδή θέλει να καταστήσει γνωστό ότι εκ των πτωχών μπορεί κάποιος να σωθεί και να καταστραφεί από τους πτωχούς, και να σωθεί και να καταστραφεί, είπε ότι μία εξ αυτών που θα εξέλθουν, που θα αλέθουν στο μήλο, θα αναλυφθεί και μία θα παραμείνει εξ αυτών, λέει. Αυτό θέλει να πει, λέει, στην ουσία. Που θα βρίσκονται, και αυτοί που θα βρίσκονται στην κλίνη, το ίδιο πράγμα πάλι, οι πλούσιοι. Θα σωθεί και από την μια παράταξη και από την άλλη παράταξη. Διότι καθώς όταν εισέρχεται ο βασιλιάς σε μια πόλη, άλλοι με ένα αξιωματούχοι και άρχοντες, και όσοι έχουν μεγάλη με το βασιλιά οικειότητα, τον συναντούν, αφού εξέλθουν από την πόλη, για να τον συναντήσουν, ενώ οι κατάδικοι τιμωρηθέντες παραμένουν στη φυλακή. Εδώ ερμηνεύει αυτό που λέει, ο ένας θα μένει και άλλος θα παραλαμβάνεται. Συμβαίνει, λέει, ότι γίνεται με τον βασιλιά. Λέει, ο δικός του θα πάει δίπλα του. Αυτός που είναι εγκληματίας είναι στη φυλακή, θα μείνει στη φυλακή. Αυτός αφήνεται. Ναι. Λοιπόν. Όσοι έχουν, λέει, παρησία σημαίνει έχουν πράξει έργα καλά και μπορούν να δουν τον Κύριο, θα σημαίνει παρησία. Όσοι έχουν παρησία θα το συναντήσουν στον αέρα. Στον αέρα. Οι κατάδικοι όμως που έχουν στη συνείδηση το βάρος πολλών αμαρτιών θα αναμένουν επί της γης στο δικαστή.
Για να το προσέξουμε αυτό. Το λέει και Παύλος. Αρπαγισόμεθα εις αέρα. Και εννοεί αυτή η κατηγορία που είναι σωσμένη. Οι άλλοι θα μείνουν. Θα είναι ελαφροί από την αρετή. Ναι, θα ανέβουν. Άρρωστο των αμαρτιών. Ναι. Οι άλλοι, οι κατάδικοι θα μείνουν. Για να δικαστούν, λέει. Αυτοί θα δικαστούν. Γι' αυτό λέει, οι ασεβείς εν κρίση, λέει. Έτσι λέει ο Δαβίδ, λέει, οι ασεβείς θα κριθούν. Οι σωσμένοι δεν δέχονται κρίση, είναι σωσμένοι. Όχι, οι ασεβείς, εννοεί άπιστοι, ναι, δεν θα κριθούν. Θα πάνε κατευθείαν. Οι ασεβείς με κεφαλαία γράμματα. Θα κριθούν οι αμαρτωλοί, οι χριστιανοί, ας πούμε. Ναι, κοίταξε, η κρίση, ούκα να στήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, λέει ο Δαβίδ, που σημαίνει ασεβείς είναι ο αμετανόητος και αμαρτωλός πάλι ο αμετανόητος. Αυτές οι δύο κατηγορίες, το δύο πράγμα είναι, ενώ οι άλλοι θα αρπαγούν σε αέρα. Θα τους πάρει ο Κύριος στον αέρα. Και θα περάσουν και αυτοί, όπως πέρασε ο Κύριος την Εφέλη και ανέβηκε πάνω. Το ίδιο, αφού θα βλέπουν τη δόξα του Κυρίου, να το τελειώσουμε ή τελειώνει, για να δούμε τα παραπέρα τι μας λέει ο Άγιος. Τότε εμείς θα αρπαγόμενοι στον ουρανό, υπό τον ουρανίο δυνάμεων, δεν είπα εγώ, λέει ο Ρώσος για τον εαυτό του, είπα εμείς, δεν είπα εγώ, λέει, προσέξτε τι διάκριση κάνει, εμείς, λέει, θα ανεβούμε στον ουρανό, εσείς δηλαδή, την ώρα που μίλαγε. Το είπα για εσάς, το είπα για μένα το εμείς, εσείς ανεβείτε. Για να συμπεριλάβω και τον εαυτό μου, μεταξύ αυτών που θα αρπαγούν, εις τον ουρανό δεν είμαι τόσο ανέστητος και ανόητος, ώστε να αγνοώ τα αμαρτήματά μου. Τα λέει ο Ιησούς Χριστός αυτά. Διότι αν δεν φοβόμουν μήπως καταστρέψω τη χαρά που προξενεί αυτή η γιορτή, για να τις αναλύψω δηλαδή, αν δεν φοβόμουν, λέει, μήπως καταστρέψω τη χαρά της εορτής της αναλύψεως, θα έχει να πικρά δάκρυα ενθυμούμενος τα λόγια αυτά. Επειδή ανέφερα τις αμαρτίες μου, θα έχει να πολλά πικρά δάκρυα. Επειδή λοιπόν δεν επιθυμώ να ταράξω τη χαρά της σημερινής εορτής, θα σταματήσω εδώ την ομιλία μου. Αφού σας αφήσω ζωηρά στη μνήμη την ανάμιση της ημέρας εκείνης, για να μην χαίρεται ο πλούσιος για το πλούτο του, ούτε ο φτωχός να ταλανίζει τον εαυτό του για τη φτώχεια του. Αλλά ο καθένας κατά τη συνείδησή του, είτε πράττει τούτο είτε πράττει εκείνο. Επειδή ούτε ο πλούσιος είναι ευτυχής, ούτε ο φτωχός είναι δυστυχής, αλλά εκείνος που... Ποιος είναι ευτυχής, ούτε ο πλούσιος είναι ευτυχής, λέει, ούτε ο φτωχός δυστυχής. Αλλά ποιος είναι ευτυχής? Εκείνος που θα αρπαγεί δια των εφελών. Εκείνος που θα το αρπάξουν στην εφέλεια επάνω. Εις τον ουρανό. Αυτός θα είναι μακάριος και τρισευτυχισμένος. Μέχρι να γίνει αυτό, ας υπερηφανεύεται ο πλούσιος για τα πλούτη του. Μέχρι τότε έχει το δικαίωμα, βέβαια και όσο του κλείσει τα μάτια του, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Αλλά ο άλλος, έστω και αν είναι φτωχότερος, αν είναι σωσμένος, είναι ευτυχισμένος. Για τούτο λέγω αυτά, γελαθρινόμε τους αυτούς μας, όσοι είμαι θα αμαρτωλοί, και να λαμβάνουμε θάρρος όσοι αγωνίζονται, και να λαμβάνουν θάρρος όσοι αγωνίζονται κατά της αμαρτίας, και μάλλον όχι μόνο να λαμβάνουν θάρρος, αλλά και να προφυλάσσονται. Και ούτε εκείνοι μόνο να θρυνούν, αλλά και να γίνονται καλύτεροι. Λέει, τα λέμε αυτά, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά προσοχή, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, να νιώσουμε τη χαρά της εορτής. Ο ίδιος Άγιος λέει, η γιορτή δεν γιορτάζεται μια φορά το χρόνο. Εφόσον γιορτάζεις Χριστό, γιορτάζεις συγχρόνως και ανάληψη και γέννηση και ανάσταση και τα πάντα, όλες οι εορτές μονομιάς. Έχεις κάθε μέρα πανηγύρι εορτάσιμο μέσα σου.
Αυτό σημαίνει χριστιανός. Εύχομαι, μάλιστα την ευχή του Αγίου να έχουμε, να βρεθούμε όλοι στη χαρά, τη μεγάλη χαρά του Κυρίου, την ημέρα της αρπαγής. Και λέει θα γίνει αρπαγή. Τακ, αυτομάτως. Αμήν. Άρα. Καλή ανάληψη να έχουμε. Να κάνουμε και άλλη, να έχουμε και άλλη φορά. Αυτό είναι 25. Ε? 25, δεν είναι την άλλη. 25 είναι την άλλη, δεν ξέρω πότε τελειώνουμε. Είστε μας πέρα. Θα βάλουμε άλλη μία. Βάλουμε άλλη μία. Άλλη μία, να είμαστε όλοι πάλι εδώ. Ας είμαστε εδώ. Εγώ είμαι πρωτοβέως. Θα είσαι γόρος. Όχι, είχα πάει στο Άγιο Λόγος πριν. Πάω και με την Ήγη, θα πάω στον Άγιο Ραφαήλ. Στον Άγιο Ραφαήλ. Πάς να. Και εσείς καλό ταξίδι, θα είστε από κάπου εδώ πέρα. Καλό προσκύνημα να έχουμε. Καλό προσκύνημα να έχουμε. Θα είναι και τότε. Όλα μαζί, να είναι όλα μαζί. Καλή χαρά να λάβετε, μεγάλη. Τι προσευχή μας. Να προσέξω. Τα μαλλιά σου, Μιχαλάκη. Το κεφάλι δεν έχει ανάγκη. Αυτά που δεν έχω. Λοιπόν, εντάξει. Χριστός Ανέστη, λοιπόν. Αναστάσει ο Ιησούς από τον τάφο, καθώς προείπε, έργο και τιμή, την αιώνια ζωή και το μέγα έργος. Αμήν. Καλή ανάλυση. Λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω, εγώ τουλάχιστον να σε ευχαριστήσω για φέτος, για όλη την προσπάθεια που έκανες. Σε παρακαλώ. Μπορεί να μετά είπες. Τώρα το κάνει και ο Ροσάιλ, δεν ξέρεις. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ πολύ όλους σας. Γιατί μετά υποθέτω πως θα σταματήσουμε. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα πράγματα είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Δηλαδή νιώθεις χαρά και με ευχαριστείς. Εγώ πώς έπρεπε να νιώθω από όλους σας. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να μην το μεταφράσω όπως το λέει ο κόσμος.